Έχουμε μια έκπληξη για τον Γιάννη Τοπαλίδη και για μένα είναι έκπληξη, γιατί μόλις με ενημέρωσαν ότι έχουμε θα δούμε μερικές ακόμη εικόνες από αυτόν εδώ τον αξέχαστο ημιτελικό που είχε κριθεί το γκολ του Τραϊανού Δέλα στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Έχουμε και ρεπορτάζ, συνέντευξη, Ότο Ρεχάγκελ και Γιάννη Τοπαλίδη αμέσως μετά τον θρίαμβο επί της Τσεχίας. Ξαναλέω, Γιάννη, και για μένα είναι έκπληξη που επιφύλαξε ο Γιώργος Τραπεζανίδης αυτά εδώ που βλέπουμε, και έχω να τριχιάσει γιατί δεν τα έχω ξαναδεί τα τελευταία 12 χρόνια. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο σου, όπως και το δικό μου, για να σχολιάζουμε μαζί. Αυτά είναι τα πλάνα από την άφιξη της αποστολής. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με μαλλιά ακόμα, στον τραγκάο του Πόρτο, ο Γιάννης Γκούμας. Και πλάνα από την προθέρμανση 7-0 η επιθυμία του κόσμου πριν από το μάτσο, ο Βασίλης Λάκης. Δεν ακούτε το Γιάννη Τοπαλίδη, επειδή ακριβώς έχει συγκινηθεί και δεν, ναι, όχι, δεν ξέρει τι να πει. Όσον αφορά το παιχνίδι με την Τσεχία, πρέπει να πω ότι όταν μπήκε τον γκολ, εμείς φύγαμε όλοι από τον πάγκο, ενώ βλέπαμε το ρολόι ότι τέλειωσε το αγώνας. Ο Ρεχάκη λέει: Πού πάτε, καθίστε, δεν τέλειωσε ο αγώνας. Του λέω: Τι δεν τέλειωσε, δεν προλάβουν να κάνουν σέντρα. Όπως και δεν πρόλαβαν. Ναι, δεν πρόλαβαν, αλλά αυτός, ξέρετε, στο άγχος επάνω, λογικό είναι, ήθελε να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη και μετά να πανηγυρίσει. Εδώ δεξιά, Γιάννη, ποιος είναι στην εικόνα? Τον αναγνωρίζεις δίπλα στον Ότο Ρεχάγκελ? Ναι. Euro 2004, φίλες και φίλοι, η συνέντευξη τύπου του μεγάλου Ότο Ρεχάγκελ, του Γιάννη Τοπαλίδη, αμέσως μετά τον αξέχαστο θρίαμβο επί των Τσέχων στον ημιτελικό. Στον αγώνα αυτό, και όταν κόντευε να τελειώσει ο αγώνας, λέει ο Ρεχάγκελ: Τι να κάνουμε αλλαγή. Σκεφτόμασταν να κάνουμε αλλαγή. Και λέει: Ήθελε να βάλουμε κάποιον άλλον παίκτη. Εγώ έλεγα να βάλουμε τον Τσάρτα πριν τελειώσει. Δηλαδή, ήθελε 2 λεπτά να τελειώσει ή 3 λεπτά ο αγώνας. Να βάλουμε τον Τσάρτα με μια στημένη φάση μπορεί να καθαρίσουμε. Δοκιμασμένη συντάγη. Ναι. Και αυτό σκεφτόταν. Ναι, τελικά γίνεται η αλλαγή. Το παιχνίδι πάει στην παράταση. Κάποιοι παίκτες λένε: Ήθελα να βάλεις κάποιον που τρέχει, δηλαδή άρχισαν να κουράζονται στην παράταση. Λογικό ήταν, ναι, μας είχαν πιέσει πολύ οι Τσέχοι. Λέει ένας, ποιος σκέφτηκε, λέει, και βάλατε τον Τσάρτα. Λέω, εγώ μην μιλάς καθόλου τώρα. Και η αλλαγή του Τσάρτα είναι που κερδίσαμε το παιχνίδι. Δηλαδή με το φάουλ το δικό του, γιατί με το κόρνερ το δικό του, γιατί στα στημένα δεν υπάρχει παίκτη σαν τον Τσάρτα στα στημένα. Δηλαδή είχε ένα αριστερό πόδι ανεπανάληπτο. Ναι, και δεν ήταν μόνο στα στημένα. Θυμάμαι και με την Ισπανία που είχε κάνει εκείνη την 50 παλιά. Αριστερό του πόδι ήταν. Μέσα δεξιά, έξω αριστερά που βάλαμε τον γκολ της. Τρομερή πάσα, είχε κάποιο ιδιαίτερο προσόν, ήταν τρομερός πασαδόρος. Για κάποιο λόγο τον αποκαλούσαν Ελμάγο στη Σεβίλη και τον θυμούνται ακόμα και τον τιμούν ακόμα σε κάθε ευκαιρία.